Κωσίας. Μάλιστα. Λοιπόν, μιλάμε κανονικά. Πηγαίνει εκεί πάρα πολύ συχνά. Ωραία. Κάνει την εκατομμυριούχα. Α, έτσι. Εντάξει. Και μυθομανής. Σπαταλάει άφθονο κρίμα. Ακριβώς, σπαταλάει άφθονο χρήμα. Αφήνει μπουρμπουάρ στα γκαρσόνια. Και μιλάμε χρήμα, λεφτά πέθαμε. Κλεμμένα από τα ίδια τα γκαρσόνια επί της ουσίας. Μιλάμε για μια γυναίκα η οποία πηγαίνει εκεί και ισχυρίζεται τη μία ότι είναι σαν μεσήτρια, ας πούμε, και τους βοηθά να βρουν, ας πούμε, κάποια. Και σε ποιους πάει, στους πελάτες? Στους πελάτες κανονικότατα, στους του ξενοδοχείου, τους υπόσχεται και σε καλά εισιτήρια. Εδώ λέει διαδίδει ψεύτικες υποσχέσεις για δίθεν δουλειές, για υποτροφίες και διάφορα πράγματα. Μιλάμε για λεφτά πάνω από 400 ευρώ. Έχει πάρει χιλιάδες ευρώ κοροϊδεύοντας έτσι διάφορους πελάτες. Mm-hmm. Και μάλιστα έχω μάθει ότι η συγκεκριμένη κυρία πηγαίνει και σε αγώνες ποδοσφαίρου και πουλάει εισιτήρια και παίρνει τα χρήματα. Προσωπικά ήδη. Άρα μιλάμε για μια γυναίκα που το μυαλό της έχει ξεφύγει. Να σου πω, βρε Ελένα μου, τώρα δεν την έχουν συλλάβει ακόμη, απλά την καταζητούν. Μίλησα και με την αστυνομία να δούμε αν έχουν κάποια εξέλιξη, κάποια καταγγελία. Μου είπαν ότι προς το παρόν δεν έχουν κάτι. Άρα μιλάμε ότι έχει βγει τώρα, είναι φρέσκο το θέμα. Μάλιστα. Και ότι πάρα πολλοί κόσμος έχει έτσι κάνει τις διαμαρτυρίες του. Δεν έχουμε κάποια στοιχεία για αυτή τη γυναίκα. Και να έχουμε για ευνόητους λόγους, Κωνσταντίνα μου, δεν μπορούμε να τα πούμε. Αν εξελιχθεί κατάσταση. Ζητείτε, ρε παιδιά, να ξέρει και ο κόσμος όμως. Ποια γυναίκα έτσι και πώς είναι η αμφίεσή της για να την προσέξουμε. Εμείς όταν πήραμε στην αστυνομία και μας είπαν ότι δεν έχουν κάποια θέματα, τους είπαμε να το έχουν έτσι λίγο στα υπόψη το θέμα, γιατί έχουν ήδη βγει άνθρωποι και έχουν πει για να έχουμε και το έχουν θέμα στα πει, χέρια. Αλλά μας. Δεν έχουν κάνει επίσημη καταγγελία. Και πιστεύω, δεν έχουν κάνει επίσημη καταγγελία και πιστεύω ότι κρύβονται κι άλλοι πίσω από αυτή την κυρία, γιατί δεν μπορεί μόνη της, παιδιά, να κάνει όλο αυτό το. Να παίζει όλο αυτό το θέατρο. Ναι. Μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι έχει πάει σε δύο πολιτικά. Τελέστατα ξενοδοχεία, το ένα μάλιστα της Λευκωσίας, είναι και σε κεντρικό έτσι, μέρος μάλιστα. της Λευκωσίας. Μάλιστα. Τι να πω, παιδιά, πραγματικά, αν βρεθεί αυτή η κοπέλα, αν μας ακούει τώρα, πώς αυτό που κάνει είναι πολύ άσχημο. Εντάξει, φαντάζομαι, να κοροϊδεύεις τον συνάνθρωπό σου. Προφανώς το ξέρει ότι είναι πολύ άσχημο, παρόλα αυτά δεν το καταλαβαίνει, δεν θέλει να το κάνει ή δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνει. Σίγουρα αυτό θα πάει και στην αστυνομία και θα καταγγελθεί. Και εμείς τους προειδοποιήσαμε να πολύ σύντομα να σταματήσει γίνεται. Όλη αυτή η ιστορία. Γιατί στην Κύπρο, ρε παιδιά, δεν συμβαίνουν έτσι πράγματα. Δεν συνέβαιναν τουλάχιστον. Τώρα πια συμβαίνουν πολλά. Αυτό μου έκανε εντύπωση και εμένα. Λοιπόν.